Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και σήμερα θα κάνουμε το unboxing μιας Sony Xperia συσκευής. Για να δούμε ποια συσκευή είναι αυτή. Είναι το Xperia XZ1. Έχω ανοίξει ήδη το πακετάκι, δεν την έχω ξεσφραγίσει, είναι με τις ζελατίνες συσκευή. Ήθελα να την δω, είχα την αγωνία, την περιέργεια. Να δούμε λίγο τις πληροφορίες που έχει η συσκευασία. Διαβάζουμε 19 MP Motion Eye, 13 MP μπροστινή κάμερα, 5,2 inch Full HD με υποστήριξη HDR Video Display, USB Type-C, καιρός ήτανε, 2700 mAh μπαταρία, Qualcomm Snapdragon 835, 64 GB εσωτερικός χώρος και επιστοποίηση IP65-68, αδιάβροχο το τηλεφωνάκι, Bluetooth NFC microSD υποστήριξη. Δεν έχουμε να δούμε κάτι άλλο, ας προχωρήσουμε στο ξεπακετάρισμα. Εδώ πέρα έχουμε την συσκευή φυσικά, θα την αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Θα δούμε τι άλλο συμπεριλαμβάνεται εδώ μέσα. Εδώ πέρα έχουμε, για να δούμε τι έχουμε. Βλέπουμε ένα εγχειρίδιο χρήσης και κάρτα εγγύησης προφανώς σε διάφορες γλώσσες. Το αφήνουμε στην άκρη. Είναι λίγο βαρύ το κουτάκι, οπότε για να δούμε τι άλλο συμπεριλαμβάνεται εδώ μέσα. Έχουμε το καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων, το οποίο προφανώς είναι και Type-C. Το αφήνουμε στην άκρη και αυτό. Έχουμε ένα φορτιστή, για να δούμε αν υποστηρίζει, αν είναι ταχυφορτιστής βασικά. Από ό,τι μπορώ να δω εδώ, όχι, είναι απλός φορτιστής, δεν υποστηρίζει Quick Charge 3. Οπότε ναι, μεν η συσκευή έχει υποστήριξη για ταχυφόρτιση Qualcomm Quick Charge 3, αλλά φορτιστής δεν υποστηρίζει αυτή την τεχνολογία και θα πρέπει να αγοράσετε έναν εσείς. Δεν μου άρεσε αυτό, αρνητικό για μένα. Το αφήνω στην άκρη. Και εδώ πέρα έχουμε ένα ζευγάρι ακουστικά Sony, καλοδεχούμενα πάντα. Σε όλες τις ναυαρχίδες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και ακουστικά, κατά τη γνώμη μου, τόσα λεφτά που δίνουμε. Τα αφήνω και αυτά εδώ στην άκρη και πάμε λίγο να δούμε περιμετρικά την συσκευή όσο αυτή ενεργοποιείται. Εδώ πέρα έχουμε το power button, το οποίο λειτουργεί και ως δαχτυλικό αποτύπωμα, το shutter button με το οποίο μπορούμε να κάνουμε λήψεις. Είναι ωραίο χαρακτηριστικό αυτό εδώ, να μην χρειάζεται να πατάμε την οθόνη. Τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης, όπως μπορείτε να δείτε. Κάτω έχουμε την θύρα USB Type-C και το μικρόφωνο. Στο πάνω μέρος έχουμε το μικρόφωνο ακυρώσεις θορύβου και την audio jack θύρα. Και από την δεξιά πλευρά έχουμε μόνο το slot για την micro SD, το οποίο δεν απαιτεί κάποιο πινάκι, αλλά μπορούμε να το ανοίξουμε έτσι. Το βλέπετε εδώ πέρα. Δίπλα, αν μπορείτε να δείτε, μπαίνει η micro SD. Κυκλοφορεί και έκδοση με δύο κάρτες SIM, παιδιά. Βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ μπαίνει η micro SD. Ας το τοποθετήσω ξανά στην θέση του. Ωραία. Full unibody κατασκευή, μεταλλική. Βλέπουμε εδώ πίσω τον σένσορα των 19 MP, δίπλα το flash. Αυτό ακριβώς δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, πιθανόν είναι ο αισθητήρας υπερήθρων, ο οποίος βοηθάει στο white balance. Το σηματάκι του NFC, καθώς υποστηρίζει NFC. Εδώ πέρα μας έχει κάποιες οδηγίες πώς να τοποθετήσουμε την SIM και τη micro SD κάρτα. Ας αφαιρέσουμε την ζελατίνα και βλέπουμε ότι έχει ανοίξει η συσκευή μας.
Ας ξεκινήσουμε. Ας προσθέσουμε το δαχτυλικό μας αποτύπωμα. Όπως βλέπετε, μας λέει να κουνήσουμε ελαφρά το δαχτυλό μας για να πάρει διαφορετικές πλευρές, να έχει μεγαλύτερο εύρος, όπως σωστά μας λέει. Έχουμε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις και έχει ανοίξει η συσκευή μας. Να αφαιρέσουμε και την ζελατίνα την μπροστά. Ωραία. Το δαχτυλικό λειτουργεί γρήγορα, απλά νομίζω, ναι, πρέπει να το πατήσουμε, πρέπει να πατήσουμε το κουμπάκι, δηλαδή δεν είναι απλά touch το πλήκτρο, πρέπει να το πιέσουμε και όλος όπως συμβαίνει και με το S7 Edge που χρησιμοποιώ. Το καλό είναι ότι είναι αρκετά ευαίσθητο το κουμπάκι, πατιέται εύκολα και δεν θα σας ενοχλήσει καθόλου αυτό το πράγμα. Η οθόνη φαίνεται αρκετά καλή, παιδιά. Είναι Full HD, 5,2 inches οθόνη Triluminous Display, όπως την ονομάζει η Sony, υποστήριξη για HDR βίντεο. Έχει Gorilla Glass 5 προστασία. Για να περιηγηθούμε λίγο στο μενού, βλέπουμε ότι είναι κοντά στο stock Android η υλοποίηση της Sony, όπως μας έχει συνηθίσει. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι παιδιά, βλέπουμε εδώ πέρα τον AppDrawer, είναι ότι έχει μείνει λίγο στάσιμη στο design της η Sony και στο software αλλά και στην εμφάνιση των συσκευών της. Θα τα πούμε στο τέλος αυτά βασικά. Πάμε να τσεκάρουμε λίγο στις ρυθμίσεις για την συσκευή μας, να δούμε την έκδοση λογισμικού που φοράει σχετικά με το τηλέφωνο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι η έκδοση Android 8. Αν δεν κάνω λάθος, πέρα από το Google Pixel, είναι η πρώτη συσκευή η οποία φοράει Android 8. Μπορεί να κάνω και λάθος, παιδιά, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω. Απλά έχω αυτήν την εντύπωση. Βλέπετε εδώ πέρα τις ρυθμίσεις της Sony. Εδώ πέρα έχουμε τα θεματάκια μας, κάποια προεγκατεστημένα. Μπορούμε να επιλέξουμε να κατεβάσουμε περισσότερα θέματα. Ας χαμηλώσω λίγο την φωτεινότητα. Βλέπετε εδώ πέρα πως είναι οι συντομεύσεις της συσκευής, τις οποίες μπορούμε να παραμετροποιήσουμε, να μεταφέρουμε κάποιες άλλες πάνω και κάποιες κάτω. Αυτό που βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων από εδώ πέρα, από τις συντομεύσεις. Ναι, θα ήθελα να έχει λίγες περισσότερες συντομεύσεις. Δεν έχουμε να πούμε πολλά περί λογισμικού, παιδιά. Βλέπετε την συσκευή και τις προκατεστημένες εφαρμογές. Ελαφρύτερο λογισμικό είναι τελευταία στην Sony. Όπως είπαμε, είναι κοντά στο stock Android η υλοποίηση του λογισμικού, του skin της Sony. Πάμε να τσεκάρουμε λίγο την καμερούλα, να δούμε πως είναι μέσα. Αποθήκευση τοποθεσίας όχι. Μας λέει πως μπορούμε να αλλάξουμε τη λειτουργία της λήψης με ένα slide. Ωραίο αυτό εδώ. Κάνουμε slide δεξιά. Πάμε στις manual ρυθμίσεις. Έχει όλα αυτά εδώ τα ωραία, τα οποία δεν είναι για όλους τους χρήστες. Βλέπουμε εδώ πέρα την ανάλυση, η οποία είναι από default ρυθμισμένη στα 17 MP για 16:9, δηλαδή να πιάνει όλη την οθόνη. Εγώ πάντα προτιμάω 4:3, full ανάλυση. Να δούμε τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ανείχνευση αντικειμένου, φωτομέτρηση, αυτόματη λήψη. Για να πάμε πίσω, πάμε στο auto mode. Το συνιστώ το auto mode για όλες τις περιστάσεις, παιδιά, εκτός αν είστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες χαμηλού φωτισμού και πρέπει να παίξετε με τις manual ρυθμίσεις, να πειραματιστείτε λίγο εκεί πέρα. Πάμε να δούμε το βίντεο, τι επιλογές μας δίνει. Ανάλυση βίντεο 4K 30fps, Full HD 30fps,
Full HD 60fps, HD, και στο HD, παιδιά, έχουμε το Super Slow Motion Video της Sony, το οποίο είναι 720p στα 960fps και το οποίο μπορούμε να το πάρουμε από εδώ πέρα. Βλέπετε, πολύ αργή η κίνηση. Μας έχει κάποιες οδηγίες. Ξεκινάμε την εγγραφή του βίντεο και μετά πάλι δεν ξεκινάει αυτόματα. Θα δείτε τι ακριβώς εννοώ. Δηλαδή, έχω αργή κίνηση. Πατάω εδώ πέρα και τώρα πρέπει να πατήσω ξανά το κεντρικό κουμπί την κατάλληλη στιγμή. Αυτό δεν μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Τώρα ξεκίνησε η αργή κίνηση και θα σας εξηγήσω γιατί δεν μου αρέσει. Γιατί, παιδιά, πολύ απλά, αφού έχω ήδη επιλέξει αργή κίνηση, σταματάμε, πάμε πίσω, δηλαδή επιλέγω αυτό εδώ, για ποιο λόγο να ξαναπατήσω? Πατάω μια record και πρέπει να ξαναπατήσω το record. Οπότε αν θέλω κάτι να το πιάσω εκείνη τη στιγμή, θα το χάσω με αυτό, με αυτό τον τρόπο. Για να δούμε τι πήρε εδώ πέρα. Προβολή σε πλήρη οθόνη. Πατάω μια record και πρέπει να Ωραία. Εντάξει, φυσικά βιντεάκι αργής κίνησης θέλει να έχουμε και κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εννοείται. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα εφαρμογές κάμερας. Πιθανότατα να έχει να κατεβάσουμε και άλλες, δεν είμαι σίγουρος. Για να δούμε λίγο και την μπροστινή την κάμερα. Ωραία. Τι ρυθμίσεις έχουμε εδώ πέρα. HD πλήρες μέγεθος. HD VGA. Είμαστε στο βίντεο. Εδώ πάμε στην κάμερα. Χειροκίνητο κλίστρο. Μια χαρά. Για να βγάλουμε και μια φωτογραφία. Να την τσεκάρουμε. Έχει πιάσει κάποιες λεπτομέρειες καλά, κάποιες όχι τόσο. Η οθόνη πάντως είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εν τω μεταξύ με μπερδεύει γιατί έχει τα dual speaker εδώ πέρα που είναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Είναι στο ίδιο μέγεθος πάνω και κάτω και μπερδεύεσαι λίγο με το τετραγωνισμένο σχεδιασμό της Sony και αισθάνεσαι καμιά φορά ότι κρατάς το τηλέφωνο ανάποδα. Επίσης, τα πλήκτρα δεν υπάρχουν κάτω, οπότε είναι πραγματικά μόνο το logo και, και η κάμερα είναι που διαφέρει το πάνω από το κάτω μέρος. Θέλω, παιδιά, όμως αυτή τη στιγμή να γυρίσουμε στην κανονική κάμερα και να φέρω το MI6, το οποίο πάνω το ξεκλειδώσουμε δαχτυλικό αποτύπωμα, ενώ δεν είναι δικό μου. Για να τσεκάρουμε λίγο την καμερούλα και να δούμε τι βγάλαμε. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Νομίζω το Sony τα πάει όμως λίγο καλύτερα. Τα χρώματα είναι πιο σωστά στο Sony, θεωρώ. Είναι πιο καλό το μαύρο. Δεν είμαι τώρα τόσο σίγουρος. Είναι αρκετά κοντά, παιδιά, οι συσκευές. Νομίζω το Sony κάνει καλύτερη δουλειά, αλλά βλέπετε ότι εδώ πέρα, εδώ πάνω, το MI6 τα πάει καλύτερα. Το Sony χάνει σε λεπτομέρεια. Ναι, μεν εκεί που εστιάζει έχει κάνει καλύτερη δουλειά, αλλά στα υπόλοιπα σημεία το MI6 τα πάει καλύτερα. Το ίδιο είχα παρατηρήσει και με το Axon. Δηλαδή το Axon εκεί που εστίασε έβγαλε περισσότερη λεπτομέρεια. Λογικά κιόλας, γιατί αυτό έχει 19 MP, αυτό έχει 12 και το Axon είχε 20. Αλλά πιο τριγύρω, ας το πούμε, δεν είχε τόσο καλή ανάλυση. Πάμε να βγάλουμε και μία selfie και με τις δύο συσκευές. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως κάνει λες και έχει beautification το Sony. Χάνει σε λεπτομέρεια σε κάποια σημεία, δηλαδή το δέρμα, η υφή του δέρματος είναι λες και φοράω make-up στο Sony, αλλά τα γένια νομίζω ότι έχει αποτυπώσει καλύτερα και νομίζω ότι έχω κουνηθεί λίγο στο MI6. Ας βγάλω άλλη μία με το MI6. Ωραία. Όντως είχα κουνηθεί, τώρα φαίνονται πιο καλά τα γένια και στο MI6. Νομίζω στην selfie κερδίζει το MI6, παιδιά.
το αφήνω και αυτό στην άκρη και θέλω να φέρω τώρα λίγο μία άλλη συσκευή και θέλω να μιλήσω λίγο με το design. Πραγματικά, παιδιά, η Sony τα τελευταία χρόνια δεν έχει προχωρήσει καθόλου στο design, μας βγάζει αυτό το τετραγωνισμένο στυλ που είναι χαρακτηριστικό, ακολουθεί μία σχεδιαστική γραμμή, αλλά η σχεδιαστική γραμμή αυτή είναι ξεπερασμένη, θεωρώ. Για παράδειγμα, δείτε το THL TAF 11, το οποίο είναι μοντέλο του 2010, αν δεν κάνω λάθος. Όταν βλέπω κάποιο νέο Sony, μου θυμίζει αυτό το THL το οποίο χρησιμοποιώ ακόμη. Μην με ρωτήσετε γιατί είναι μισή ζελατίνα. Είναι μισή ζελατίνα γιατί έχει σπάσει και κρατάει εδώ πέρα. Το χρησιμοποιώ σαν δεύτερη συσκευή για τον δεύτερο αριθμό μου. Ακόμα λειτουργεί μια χαρά. Ας το ανοίξουμε το Sony. Ωραία. Και έχουν ακριβώς το ίδιο designer, παιδιά. Τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω, είναι λίγο θέμα προσωπικού γούστου σίγουρα, αλλά για μένα με απογοητεύει το design και τα μεγάλα bezel της Sony. Όταν έχεις συσκευές σαν το S8, το G6, το iPhone X, το V30, όλες αυτές τις νέες συσκευές και η Sony σου βγάζει το premium ή αυτό με τέτοια μεγάλα bezel, τέτοιο τετραγωνισμένο στυλ, δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Είναι και θέμα γούστου, αλλά βλέπετε και εσείς ότι από τις πωλήσεις η Sony πλέον έχει εξαφανιστεί. Δεν ξέρω καν αν είναι στην δεκάδα των κατασκευαστών. Δεν έχουμε να πούμε πολλά ακόμα για τη συσκευή. Το μόνο που θέλω είναι να σετάρω το Wi-Fi και να ακούσουμε λίγο τα στέρεο ηχεία, που είναι σίγουρα κάτι ωραίο σε μια ναυαρχίδα να έχουμε στέρεο ηχεία. Επιστρέφω σε λίγο. Οκ, παιδιά, επέστρεψα. Ας ακούσουμε λίγη μουσικούλα, να δούμε πώς θα πάνε οι συσκευές μας. Ξεκινάμε με το Sony. Η ένταση είναι στο full. Στέρεο ηχεία, όπως είπαμε. Ωραία, παιδιά, είναι στην κρίση σας για τη μουσική. Καλά τα πάει και το Sony. Ξέρουμε ότι και το MI6 τα πάει αρκετά καλά σε θέμα ποιότητας ήχου. Ας πάμε στον επίλογο, παιδιά. Είπαμε, αυτό εδώ είναι ένα unboxing, δεν είναι review. Σας είπα ότι η συσκευή είναι μια ναυαρχίδα της Sony, αφού φορά και τον Snapdragon 835. Έχει την ίδια κάμερα που έχει το Hizita Premium, δηλαδή μια 19 κάμερα, από τον αισθητήρα IMX 400, f-stop 2 διάφραγμα. Έχει υβριδικό laser phase detection contrast autofocus και αισθητήρα υπερήθρων για το white balance. Το αρνητικό που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι δεν έχει OIS η συσκευή. Δεν έχει OIS και δεν το περίμενα από τη Sony. Αφού έχει ίδια κάμερα με το Premium, να σας πω, παιδιά, ότι
Καλή η κάμερα, σίγουρα, αλλά όπως ξέρουμε δεν τα πάει τόσο καλά στο σκοτάδι. Προσπαθώντας να εξαλείψει το θόρυβο, εξομαλύνει την φωτογραφία χάνοντας σε λεπτομέρεια το premium. Το κακό αυτό είναι με τη Sony, ότι τόσα χρόνια είναι νούμερο ένα προμηθευτής αισθητήρων σε smartphone, αισθητήρων κάμερας. Απλά ποτέ δεν έχει καταφέρει να κάνει να βγάλει ένα τηλέφωνο το οποίο να είναι πάνω από τον ανταγωνισμό. Πάντα είναι πίσω από τον ανταγωνισμό σε θέμα φωτογραφικής μηχανής. Δεν είναι τόσο καλή η υλοποίηση, το firmware, η βελτιστοποίηση, η φακή που χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω, παιδιά, ίσως είναι συνδυασμός όλων αυτών. Δεν ξέρω τι παιχνίδι μπορεί να παίζεται. Απλά μου φαίνεται και λίγο απίστευτο αυτό το πράγμα, να δίνεις παντού αισθητήρες εσύ και να μην βγάζεις μια συσκευή η οποία να είναι η καλύτερη φωτογραφική συσκευή. Την περιμένω ακόμα χρόνια αυτή τη συσκευή από την Sony. Σίγουρα δεν το έχω κάνει review την κάμερα, unboxing είναι αυτό εδώ. Ξέρουμε όμως από το premium τι ακριβώς παίζει και θεωρητικά θα έχει ίδιες επιδόσεις με το premium. Αυτό έχω διαβάσει κιόλας. Αν αξίζει τα λεφτά του, γύρω στα 5 εκατοστάρικα, είναι δικό σας θέμα, παιδιά. Αν είστε ικανοποιημένοι με το design, με τις επιδόσεις της κάμερας, η οθόνη είναι πάρα πολύ καλή, η μπαταρία έχει καλή διάρκεια, μαζεμένη μικρή οθόνη βασικά, δεν είναι τόσο μαζεμένη η συσκευή, τα bezel είναι μεγάλα, τετραγωνισμένο design. Για τους φίλους της Sony, σίγουρα είναι μια επιλογή. Βλέπετε ότι είμαι διστακτικός, δεν μπορώ να πω ότι προτείνω αυτή τη συσκευή όταν με ίδια λεφτά μπορείς να πάρεις αυτή τη στιγμή το, με λίγα παραπάνω, σου πω, να πάρεις το S8 ή να πάρεις με αρκετά λιγότερα το MI6 ή το OnePlus 5 TUF. Τι να πω, παιδιά, σίγουρα είναι μια επιλογή και αυτή εδώ. Ελπίζω η Sony να συνεχίζει να βγάζει συσκευές και να βγάζει πιο ανταγωνιστικές συσκευές. Αν είχε άλλο design θα συζητούσαμε διαφορετικά, θα σας έλεγα άλλα πράγματα. Αλλά με αυτό το design, τουλάχιστον εμένα προσωπικά δεν είναι καθόλου του γούστου μου το design. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, καθαρά δική μου άποψη. Δεν μπορώ να σας πω μη το πάρετε, είναι άσχημος. Για κάποιους μπορεί να είναι πολύ όμορφη συσκευή. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing του Sony Xperia XZ1. Αυτά από μένα, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.